συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, και εδώ στα Χανιά, στην Κρήτη, απευθύνουμε το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ σε όλους τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες, τους νέους και τις νέες, τους ανθρώπους του μόχθου που δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση και θέλουν να την αλλάξουν. Θέλουμε να τους καλέσουμε να συμπορευτούν με αυτούς που επίσης δεν συμβιβάζονται, με αυτούς που δεν τα δίπλωσαν ποτέ, με αυτούς που μπαίνουν μπροστά για να οργανωθεί η εργατική τάξη, ο λαός, και που έχουν συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένο πρόγραμμα για την αλλαγή που έχει ανάγκη αυτή η κοινωνία. Να συμπορευτούν με τους κομμουνιστές που έχουν σχέδιο για την ανατροπή, για τη νέα κοινωνία, το σοσιαλισμό. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί την πολιτική μας πρόταση και κυρίως να καλέσουμε όλους να πάρουν τη θέση τους δίπλα στο ΚΚΕ, στους αγώνες για να φέρουμε τις λαϊκές ανάγκες πραγματικά στο προσκήνιο. Και εδώ στα Χανιά, μέσα στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, στα χωριά, στα σχολιά και τις σχολές, υπάρχουν άνθρωποι που μέχρι χτες είχαν κάνει άλλες πολιτικές επιλογές και σήμερα προβληματίζονται τι φταίει, τι πρέπει να γίνει και πώς θα το αλλάξουμε αυτό. Προβληματίζονται, αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Σ' όλους αυτούς λοιπόν απευθυνόμαστε, που βλέπουν ότι τα κόμματα που στήριξαν κατά καιρούς, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, βαδίζουν στην ίδια αντιλαϊκή ρότα, μοιράζονται τους ίδιους στρατηγικούς στόχους του μεγάλου κεφαλαίου. Βλέπουν πως σήμερα η Νέα Δημοκρατία που είναι στην κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση μοιράζουν ξανά τις ίδιες κάλπικες υποσχέσεις, ότι για παράδειγμα η εφαρμογή της πράσινης μετάβασης, του πράσινου New Deal όπως το λένε, που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δήθεν θα φέρει καλύτερες μέρες για το λαό. Μοιράζουν τις ίδιες υποσχέσεις ότι δήθεν αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη μπορεί να είναι για όλους και όλες, μπορεί να είναι και δίκαιη, να μοιράζει κέρδη στους ομίλους που θα κάνουν αυτές τις πράσινες business με πρόσχημα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και απ' την άλλη οι εργαζόμενοι δήθεν θα ευημερούν. Από πού προκύπτει αυτή η δήθεν ευημερία, όταν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης, αυτό το νέο υπερμνημόνιο, γιατί τέτοιο είναι, υπερμνημόνιο θηλιά για τους λαούς, για το λαιμό του λαού, θα καταλήξουν πάλι όλα αυτά τα χρήματα στους ίδιους μονοπωλιακούς ομίλους για να χρηματοδοτήσουν τις πράσινες επενδύσεις τους. Όταν οι λαοί πληρώνουν τα σπασμένα της προηγούμενης κρίσης με την ακρίβεια, τους παγωμένους μισθούς, τα σμπαραλιασμένα δικαιώματα. Από πού προκύπτει αυτό όταν με το καλημέρα της επόμενης μέρας οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι ήδη θα μετρούν απώλειες, ήδη μετρούν απώλειες και ο κατάλογος των αντιλαϊκών νομοσχεδίων και μέτρων δεν έχει τέλος. Απώλεια θα είναι η δεκάωρη δουλειά, οι απλήρωτες υπερορίες, το χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση με τον νόμο ιδιαίτερα έκτρωμα του Χατζηδάκη, αν επιτρέψουμε να εφαρμοστεί. Θα είναι μια δύσκολη ταξική μάχη αυτή, μια δύσκολη αναμέτρηση, αλλά θα τη δώσουμε και θα την κερδίσουμε. Απώλεια είναι το ασφαλιστικό του τζόγου, οι συντάξεις στη ρουλέτα.
Απώλεια θα είναι αν το αφήσουμε να συμβεί η παραπέρα εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας με το νέο ΕΣΥ του Μητσοτάκη και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας. Η ταξική κατηγοριοποίηση επίσης του δημόσιου σχολείου, όπου όλα θα πουλούνται και όλα θα αγοράζονται. Για να μην είναι λοιπόν οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι νέες, συνολικά ο λαός αυτός που θα λογαριάζει μονίμως απώλειες και χασούρα, ενώ οι όμιλοι μόνο προνόμια, μόνο κέρδη, μια επιλογή έχουμε. Να βαδίσουμε στο δρόμο της ριζικής αλλαγής, της ριζικής ανατροπής αυτών. Και σε όσους διστάζουν και ρωτούν αν είναι δυνατόν αυτά να γίνουν, τους απαντούμε με τους εργάτες στο λιμάνι της Κόσκο, στο λιμάνι Κάτεργο, που έδωσαν ένα πολύ σκληρό αγώνα. Νίκησαν όμως και συνεχίζουν. Τους απαντούν τα παιδιά με τα μηχανάκια της Seafood που κατάφεραν να ακυρώσουν μια διάταξη του νόμου Χατζηδάκη και επίσης συνεχίζουν μπροστά. Τους απαντούν όλοι όσοι δεν χάνουν χρόνο, οργανώνονται, όσοι όλοι δεν περιμένουν από τα πάνω ένα χέρι βοηθείας που δεν θα έρθει ποτέ από ένα κράτος, από μια κυβέρνηση που δεν βάζει καν στη ζυγαριά τις πραγματικές ανάγκες, τα δικαιώματά μας, γιατί τα θεωρεί εξ αρχής κόστος. Γιατί κόστος για όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα ήταν η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ακόμα και αυτές τις τραγικές μέρες που πεθαίνει ο κόσμος εκτός ΜΕΘ. Κόστος είναι για την κυβέρνηση μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εκστρατεία, ενημερωτική εκστρατεία για τον μαζικό εμβολιασμό που μπορούσε να ακουμπά και έπρεπε να ακουμπά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να εξασφαλίζει καθολικό πρόγραμμα δημοσίου δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια. Με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων φαρμάκων, με δωρεάν πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν τον εμβολιασμό, με εφαρμογή της φαρμακοεπαγρύπνησης, με σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων για έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες, με επιστημονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού, με μια εμβολιαστική εκστρατεία με ευθύνη του κράτους, εξαντλητική ενημέρωση και απαντήσεις στα ερωτήματα, με ουσιαστική και προσωποποιημένη ενημέρωση όλου του λαού. Και τότε ναι, θα έκλεινε η πόρτα στον ανορθολογισμό, στο σκοταδισμό. Κόστος όμως είναι για το κράτος τα μέτρα προστασίας σε βασικούς χώρους διασποράς, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις μεγάλες πόλεις, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι για την εργοδοσία το κόστος που λέει στους τόπους δουλειάς, τα μέτρα προστασίας, όπως τα επαναλαμβανόμενα, για παράδειγμα, τεστ για τον κορονοϊό με ευθύνη των εργοδοτών που έπρεπε να γίνονται. Και δεν είναι μόνο αυτά. Κόστος για όλες τις κυβερνήσεις είναι τα αναγκαία έργα προστασίας της ζωής του λαού από τα φυσικά φαινόμενα, όπως είναι οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, οι σεισμοί. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής επιλογής την έχουν πληρώσει με τραγικό τρόπο οι κάτοικοι σε όλη την Ελλάδα
στη Βόρεια Εύβοια το καλοκαίρι με τις πυργαγιές, στην Ηλία, παντού, όπως και οι κάτοικοι στο αρκαλοχώρι του Ηρακλείου που θα επισκεφτούμε αύριο. Αντί λοιπόν οι εργαζόμενοι να χάνουν χρόνο, να περιμένουν πάλι κάποιο νέο δήθεν σωτήρα, ο οποίος μπορεί να φορά και μια δήθεν προοδευτική προβιά, να κάνουν πρέπει δικό του σύνθημα, δική του υπόθεση, αυτό που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, μέσα στις φωτιές, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Γιατί σήμερα υπάρχει πλέον πλούσια πείρα από την εναλλαγή την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, αλλά και πιο πριν, κυβερνητικών σχημάτων κάθε είδους. Τα είδαμε όλα. Κυβερνήσεις μονοκομματικές και συνεργασίας, κεντροδεξιές και κεντροαριστερές, δεξιές και δίθεν αριστερές, κυβερνήσεις με πρωθυπουργούς και υπουργούς τεχνοκράτες, κυβερνήσεις ανάμεσα σε κόμματα που ήταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ ή μετά του ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, και μπορεί να υπάρξει και συνέχεια. Τους το εξασφαλίζει αυτό η συμφωνία τους σε κύρια, σε στρατηγικά ζητήματα, παρά τις επιμέρους διαφορές μεταξύ τους που οπωσδήποτε υπάρχουν. Και το συμπέρασμα ποιο ήταν? Ότι κάθε νέα κυβέρνηση έπαιρνε τη σκυτάλη και συνέχιζε από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενες. Από κάθε κυβερνητική θητεία η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία έβγαινε με λιγότερα δικαιώματα, με περισσότερα βάρη στις πλάτες της. Από όπου κι αν το πιάσεις, πραγματικά κάθε κυβέρνηση το έπιανε από εκεί που το άφηνε η προηγούμενη και συνέχιζε στον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο. Γιατί οι κυβερνήσεις, βλέπετε, μπορεί να αλλάζουν, δεν αλλάζει όμως ποιος έχει πραγματικά στα χέρια του την εξουσία, ποιος αποφασίζει και καρπώνεται τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί, οι εργαζόμενοι, ο λαός. Τα παραδείγματα πάρα πολλά, από τα εργασιακά, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλιση, μέχρι την εμπλοκή της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για λογαριασμό της άρχουσας τάξης της χώρας. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τόπια η Νέα Δημοκρατία, η οποία έφερε δύο νέες δήθεν αμυντικές συμφωνίες, μια με τη Γαλλία και μια με τη ΣΥΠΑ, οι οποίες μόνο αμυντικές δεν είναι. Καραμπινάτες επιθετικές είναι. Το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρωτοπαλίκαρο των ΗΠΑ που διαπραγματεύτηκε και προετοίμασε αυτή τη συμφωνία που φτιάχνει νέες σούδες σε ολάκερη τη χώρα. Δεν έφτανε η βάση της σούδας στην Κρήτη, που χρόνια τώρα είναι το ορμητήριο των Αμερικάνων σε όλη την περιοχή. Τώρα νέα σούδα γίνεται και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και ακολουθούν και άλλες περιοχές, γιατί τρώγοντας ανοίγει η όρεξη των φωνιάδων των λαών. Όμως, όπως δεν μπόρεσαν τόσα χρόνια να κοροϊδέψουν τους εργαζόμενους το λαό της Κρήτης, έτσι δεν πρέπει να αφήσουμε να κοροϊδεύουν και τους εργαζόμενους στις άλλες περιοχές, συνολικά τον ελληνικό λαό. Γιατί είναι κοροϊδία να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δήθεν με τις αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τη ΣΥΠΑ θωρακίζει τάχατες την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα απέναντι στην Τουρκία και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ να σιγοντάρει σε αυτό το βρώμικο έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ την ίδια ώρα που υπογράφουν συμφωνίες με την Ελλάδα αναβαθμίζουν την Αλεξανδρούπολη με πολεμικές ασκήσεις και την παρουσία Αμερικάνικου στρατού, γιατί έχουν τα μάτια τους
στραμμένα στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία, με την Κίνα και την ίδια στιγμή παζαρεύουν και με την Τουρκία για την απόσπασή της από τη ρώσικη επιρροή, ενώ κύριο μέλημά τους είναι η διατήρηση της συνοχής στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Από εκεί που θα το αφήσει η σημερινή κυβέρνηση, θα το πιάσει και η επόμενη, όπως και αν τη βαφτίσουν. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει και τα βαφτίσια και ονόμασαν την αντιλαϊκή διακυβέρνηση που ονειρεύονται ως προοδευτική, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ορισμένοι άλλοι από το ΚΙΝΑΛ, το πρώην ΠΑΣΟΚ, που νομίζουν πως βρήκαν την ευκαιρία να ξεπληθούν για τα αντιλαϊκά πεπραγμένα του παρελθόντος τους. Η δήθεν προοδευτική κυβέρνηση φαίνεται πως θα γίνει το πλυντήριο για να ξεπληθούν πολλοί, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πρώην υπουργοί και πρωθυπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Ώρα είναι να μας πούν και πως τα μνημόνια ήταν πρόοδος. Πάει πολύ όμως ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ψηφίσει πάνω από τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 2 χρόνια, που στήριξε το Ταμείο Ανάκαμψης, που συμπλέει με τα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να εμφανίζεται και με το πραγματικό φωτοστέφανο της προόδου. Χώρια που η κυβερνητική του θητεία δεν αφήνει καθόλου περιθώρια για αυταπάτες και γι' αυτό αυτό το ζήτημα σήμερα περισσότερο το αντιλαμβάνεται ο προοδευτικός, ο αριστερός κόσμος που αναζητά πραγματική διέξοδο, πραγματική προοπτική. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και η πρόοδος, δηλαδή η δυνατότητα που υπάρχει να ικανοποιηθούν σήμερα οι σύγχρονες ανάγκες όλου του λαού και η οποία μπορεί να γίνει και πραγματικότητα, ένα όνομα έχει. Είναι η νέα κοινωνική οργάνωση στην οικονομία, στην κοινωνία, στο πολιτικό σύστημα. Είναι ο σοσιαλισμός. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ λοιπόν, στα Χανιά, στην Κρήτη, το κάλεσμά μας είναι προσωποποιημένο. Είναι κάλεσμα συμπόρευσης για να βάλουμε εμπόδια στη σημερινή βαρβαρότητα. Και τέτοια εμπόδια μπορεί να βάλει μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Εμπόδια μπορούν να μπουν μόνο με την ενίσχυση της συμμαχίας όλων όσοι σήμερα πλήττονται από την εξουσία των μονοπωλίων. Με ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, ριζωμένο παντού, με πρωτοπόρες αιστείες αντίστασης σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή, με ενιαία αιτήματα και στόχους να αναμετρηθούμε με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Το ΚΚΕ μπορεί να εγγυηθεί ότι η οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης θα έχει συνέχεια, θα έχει διάρκεια και νικηφόρα προοπτική. Το ΚΚΕ έχει σχέδιο και για το σήμερα και για το αύριο. Σύγχρονο πρόγραμμα που φωτίζει τη διέξοδο και στους σημερινούς αγώνες για όλα τα εργατικά λαϊκά προβλήματα, τις προϋποθέσεις για να δοθούν λύσεις σε αυτά. Το ΚΚΕ λέει και μπορεί να λέει την αλήθεια στο λαό, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις, δεν έχει εξαρτήσεις απέναντι στην άρχουσα τάξη και τα διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Σε αντίθεση με άλλα κόμματα, προειδοποίησε για τις ολέθριες συνέπειες των αντιδραστικών ανατροπών που έγιναν στον 20ο αιώνα, για τον επικίνδυνο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Αποκάλυψε τις απατηλές υποσχέσεις μιας δήθεν δίκαιης καπιταλιστικής ανάπτυξης. Το ΚΚΕ απέδειξε στην πράξη ότι βρίσκεται στην όχθη της υπεράσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων.
αρνούμενο να στηρίξει ή να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης. Η θέση αυτή αποτελεί εγγύηση για το λαό και τους νέους που αμφισβητούν αυτό το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Το ΚΚΕ αντιπαλεύει την καταστροφική λογική της παρέτησης, της υποχώρησης, της μυρολατρείας, τις αυταπάτες της ατομικής σωτηρίας, τις χρεοκοπημένες ιστορικά θεωρίες που διακηρύσουν το τέλος της πάλης, αντιπαλεύει συνολικά τον αρνητικό συσχετισμό, παλεύει να τον αλλάξει. Το ΚΚΕ συνεχίζει να κρατάει ψηλά τα μεγάλα μεγέθη που μας άφησε ως Διαθήκη ο Μίκης, που τώρα αναπαύεται εδώ στα Χανιά, στο Γαλατά. Γι' αυτά λοιπόν τα μεγάλα μεγέθη που και σήμερα μπορούν να εμπνεύσουν, είναι η ώρα κάποιοι που ακόμα διστάζουν να αφήσουν στην άκρη τις λεπτομέρειες. Όλους αυτούς, όλους εσάς, άλλους που δεν είναι σήμερα μαζί μας, τους καλούμε να συμπορευτούμε στον αγώνα, να βαδίσουμε το δρόμο της ριζικής αλλαγής, της ριζικής ανατροπής. Είμαστε αισιόδοξοι, παρά τις δυσκολίες, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα, όπως λέει και η Μαντινάδα, τα λίγα να τα εκτιμάς και να τα προστατεύεις. Από τα λίγα ξεκινάς πολλά για να μαζεύεις. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Καλά να περάσουμε απόψε. Καλούς αγώνες.